Σε λίγο θα μπορέσουμε να δούμε τα σημεία τα οποία υπάρχουν, νομίζω, ξεκινώντας το 2 μέχρι το 7. Εγώ δεν θα τοποθετήσω συγκεκριμένα για το κάθε ένα από αυτά, για τον εξής λόγο. Σε μέσες άκρες συμφωνώ. Αυτά τα οποία κατατίθενται και οι πιθανές τροποποιήσεις σε αυτά που μπορούν να γίνουν, κατά τη γνώμη μου θα βρίσκονται σε έναν κοινό τόπο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Καταρχήν να το ξεχάσω. Συμφωνώ και να κάνω και μία... μία διευκρινιστική τροποποίηση. Συμφωνώ ότι η διαδικασία που λέγεται, που είπαν από την Πάσα, να πάει εισαγωγικά υπό την αιγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, σκόπιμο θα είναι για ένα και μόνο λόγο, γιατί θα αποτελέσει ένα δρόμο, έναν τρόπο να είναι πιο μεγάλη η απεύθυνση. Ένα. Δεύτερο, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια ουσιαστική αποδοχή αυτού του πράγματος, ενδεχομένως να υπάρχει μια γενική συμφωνία. Δεν θα υπάρχει όμως μια ουσιαστική αποδοχή να βοηθηθεί αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά, πρακτικά λέω να γίνει, συμφωνώ και με την επιστολή, ας το πούμε, που απευθύνεται προς το ΣΥΡΙΖΑ. Καλό θα είναι να αναρτηθεί, αν και δεν έχει από ό,τι ξέρω κάποια ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, ο διάλογος ΣΥΡΙΖΑ.gr ή ο ΣΥΡΙΖΑ, η ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα αυτά δεν θα ήταν κακό, γιατί θα έχει μια σημειολογία και μια δυναμική στον βαθμό που γίνει αποδεκτό. Ένα. Δεύτερο, για να βοηθηθεί όμως η διαδικασία, ο διάλογος αυτός να προχωρήσει, κατά τη γνώμη μου, η κάθε ανοιχτή συνέλευση που γίνεται σήμερα, έγινε την προηγούμενη, σήμερα, το επόμενο Σαββάτο, παραδείγματος χάρη, τα 7 άρθρα τα οποία θα συζητηθούν, παρά τις όποιες τροποποιήσεις μπορούν να υπάρξουν ή όχι, καλό θα είναι, κατά τη γνώμη μου, να προσπαθηθεί μέχρι ότου να βγει ένα περιοδικό, τύπου περιοδικού, σαν να είναι περιοδικό, να προσπαθηθεί αυτά, καταρχήν, με τις τροποποιήσεις τις ενδεχόμενες ή έστω μόνα τους, να πάνε σε όλο τον τύπο, σε όλο τον τύπο των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Τον έντυπο τύπο των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σκόπιμο. Γιατί και αυτό θα κινητοποιήσει κάποιες διαδικασίες ενημέρωσης και συμμετοχής. Τρίτο, πρακτικό. Τελειώνω και λέω ότι περίπου, επειδή τέλος πάντων έχω υπόψη μου τα άρθρα, έχω υπόψη μου και τους σχολιασμούς που υπάρχουν, αν θα μπείτε και στο wiki της Πάσας. Εκείνο το οποίο θέλω να πω γενικά είναι ότι η δική μου λογική στα οργανωτικά πλαίσια, γιατί όπως τα είπαμε και την προηγούμενη φορά και μην επαναληφθούμε, το οργανωτικό είναι ενταγμένο και εξυπηρετεί την πολιτική στιγμή και τους σκοπούς του γενικού πολιτικού, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας, ότι θα πρέπει να είναι ευρύχωρα τα πράγματα. Ευρύχωρα μέσα στο σκεφτικό το πολιτικό που υπάρχει από την Πάσα, αλλά ευρύχωρα για να καθορίζουν πολιτικές δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν, αρνητικές και θετικές, και να μπορούν να εξυπηρετήσουν και τη λύση τους αργότερα. Όποτε εμφανιστεί το πρόβλημα. Τώρα να έρθω να πω και το προκείμενο. Σε σχέση με το οργανωτικό. Σε σχέση με το οργανωτικό, έχουμε και λέμε εδώ και καιρό ότι πάντοτε υποτάσσεται στο πολιτικό ή κάποια στιγμή μπορεί να αναδειχθεί ως κύριο πρόβλημα που δεν μπορεί το πολιτικό να προχωρήσει. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Αν διαβάζουμε όλοι μας μέσα στις άκρες, διαβάζουμε τον τύπο, κυρίως αναφέρομαι στον χώρο της Αυγής, έτσι, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα δείτε μία υποκατάσταση σε επίπεδο πολιτικής πρότασης από τα 15 σημεία σε μία γενική τοποθέτηση περί προγραμματικής θεσμικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μία μετατόπιση των πολιτικών απόψεων όπως είχαν διαμορφωθεί σε μία άλλη πολιτική επιλογή, τουλάχιστον από το χώρο του συνασπισμού. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η όποια προσπάθεια για το οργανωτικό πρέπει να τη δούμε μέσα από το πολιτικό. Τι σημαίνει πάλι πρακτικά αυτό το πράγμα. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ στο Παγκράτη κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μία συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε το ζήτημα των εκλογών, κάναμε μία αποτίμηση, καθένας και την άποψή του. Δεν θα πω μέσα σε άκρες ότι υπήρχε γενική συμφωνία, αλλά υπήρχε μία καταρχήν συμφωνία. Και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες για να συζητήσουμε για το οργανωτικό, ούτως ώστε στη συνδιάσκεψη να πάμε κάπου συγκεκριμένα. Ας κρατήσουμε δύο πράγματα. Ότι
ότι από πλευράς του συνασπισμού υπάρχει κατά τη γνώμη μου μία συμφωνία να προχωρήσει το οργανωτικό με το χαρακτήρα της, του μέλους και κάποιες οργανωτικές διαδικασίες, δημοκρατικές περισσότερο λιγότερο, καθένας σας εκτιμά κατά το δομό και την ερμηνεία του. Αυτό θα είναι ένα πράγμα. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι, θα είναι ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο εμένα ναι, θα μου λύσει το πρόβλημα της συμφωνίας ή πολιτικής διαφωνίας υψώνοντας μόνο την κάρτα μέλους, καθόλου. Αντιθέτως, θα νομιμοποιήσει και θα κάνει πιο εγκατεστημένες τις αποφάσεις και τους σχετισμούς που μπορούν να αναλαμβάνονται κάπου αλλού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις αυτά τα πράγματα και να το έχουμε υπόψη μας. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε κατάληξή μας στις οργανωτικές μας προτάσεις θα πρέπει να είναι με μία έννοια, κατά τη γνώμη μου, κατεύθυνσης. Κατεύθυνση γιατί να ξέρουμε πολύ καλά και συμφωνία να υπάρξει σε αυτά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σύντροφοι το πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα πώς αυτό θα προχωρήσει. Ένα, σε επίπεδο προτάσεων, σύνδεση με τον χώρο της εργασίας, σύνδεση με τον χώρο των κινημάτων. Δηλαδή, εγώ πολύ θα ήθελα να ήταν κάποιοι σύντροφοι και εγώ να ήμουν. Προχτές που έχει κάτω, α πούμε, το έλεγα να δει, α πούμε, μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας με τα μέλη του ΠΑΜΕ. Μία τέτοια κατεύθυνση πολιτικής, αυτή είναι το ζητούμενο. Πρακτικά τι μπορεί να γίνει. Πρακτικά εγώ η πρότασή μου είναι η εξής. Άμεσα, ό,τι δυνατότητα έχουμε, ο καθένας ατομικά, στον χώρο βάσης που βρίσκεται, είτε είναι ο συνδικαλιστικός, εργασιακός, είτε είναι χώρος γειτονιάς, πρέπει επιτακτικά να μπουν διαδικασίες πολιτικού, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο περνάει σήμερα, προγραμματική θεσμική αντιπολίτευση, εμένα με βρίσκει αντίθετο, γιατί είναι τόσο γενικό και χωράει τα πάντα και κανένας δεν μπορεί, και οι περισσότεροι δεν στέκονται στο ζήτημα των 15 σημείων και του σήμερα αυτά. Επίσης, άμεσα όπου υπάρχει δυνατότητα, πάρε μας τις τέτοιες παρεμβάσεις. Και επιρροής παρεμβάσεων σε οποιοσδήποτε οργανώσεις βάσης ή εργασιακούς χώρους πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των πολιτικών συζητήσεων για το οργανωτικό. Και τελευταίο, αυτό ότι αφορούμε να προσέχονται τα πρακτικά σε κάποιο μέρος. Λοιπόν, ο σύντροφος ο Ματθαίου Γιώργος.